Δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί η καθαριότητα στα σχολεία τη Αλεξανδρούπολη, δηλώνει ο Δήμαρχο Βαγγέλη Λαμπάκη, δίνοντα οριστικό τέλο στι φήμε που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα. Ο Δήμαρχο εξήγησε πω σύντομα θα γίνουν 13 μόνιμε προσλήψει μέσω ΑΣΕΠ στην υπηρεσία καθαριότητα και δεν τίθεται θέμα έλλειψη προσωπικού. Έχουμε δηλώσει από την πρώτη, πρώτη του 2011, όταν έγινε Δήμαρχο, ότι δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιήσω την καθαριότητα πουθενά σε κανένα τομέα. Και βέβαια αυτό το είπα γιατί υπάρχει μια δομή στην καθαριότητα, στη διεύθυνση τη καθαριότητα, με μόνιμου υπαλλήλου, του οποίου σε καμία περίπτωση δεν θα του παροπλήσω. Δηλαδή, θα ήταν ανόητο ένα δήμαρχο όταν έχει αυτή τη δομή που έχουμε εμεί εδώ και την οποία την ενισχύουμε τώρα με άλλα 13 από ΑΣΕΠ μόνιμα άτομα στην καθαριότητα, 10 άτομα συνοδού από και 3 άτομα στα α, μηχανήματα έργων τη καθαριότητα. Είναι ανοησία να πει ένα δήμαρχο ότι θα ιδιτικοποιήσω την καθαριότητα. Αν είχα κατά νου να ιδιτικοποιήσω την καθαριότητα, δεν θα έβαζα. 13 άτομα μόνιμα τα οποία θα προσλάβω τώρα μέσω του ΑΣΕΠ. Θα έλεγα θα αποδυναμώσω τη διεύθυνση καθαριότητας, θα αφήσω να φύγουν με συνταξιδοτήσει όσοι πρέπει να φύγουν και μπορούν και μόλι φτάσω στα πρόθυρα τη αδυναμίας μετά από 6 μήνε, ένα χρόνο, δύο χρόνια, θα πω τώρα πρέπει να την ιδιωτικοποιήσω. Παραλληλα νέο απορριμματοφόρο που θα αδειάζει τους βυθιζόμενους κάδους που θα τοποθετηθούν σε κεντρικές οδούς Αλεξανδρούπολη, θα προμηθευτεί ο Δήμος. Ο Δήμαρχο όμως Αλεξανδρούπολης και ο αντιδήμαρχος καθαριώτης ο κ. Γιώγας και όλοι εμείς στη Δημοτική Αρχή α, ακριβώς το αντίθετο κάνουμε δυναμώνουμε την α, διεύθυνση καθαριότητας, θα πάρουμε τώρα μάλιστα και ε, ένα, α, το έχουμε στην αναμόρφωση, 200.000 ευρώ ένα προϊματόφόρο καινούριο, mm. με ε, δαγκάνε επάνω για να παίρνουμε τους βυθιζόμενους κάδους στο κέντρο που σας είπα και βέβαια ένα ακόμη δεύτερο απορριμματοφόρο καινούριο από τον ΤΑΠΣ αυτά που θα λόγω της αντισταθμιστικότητα. Συν τα 13 άτομα μόνιμα προσωπικό τα οποία θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης με ένα ποσό περίπου 200.000 ευρώ ετησίως.